Βαγγέλη, μην τα κάνεις στο σπίτι αυτό το βράδυ. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο πλαστικός χειρουργός Βαγγέλης Κεραμίδας. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η αμαρλή κούκλα, έτσι. Δεν χρειάζεται καμία επέμβαση. Έχει φροντίσει η φύση για την αμαρλίδα. Έχει καλύτερο πράγμα τη φύση. Τι. Λοιπόν, τώρα εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για τους παχείς ανθρώπους, οι οποίοι είτε με φοβερή και εξαντλητική δίαιτα, είτε ρε παιδί μου με κοιλιοπλαστική, δηλαδή με επέμβαση, χάνουν πάρα πολλά κιλά με αποτέλεσμα το δέρμα, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες που θα δούμε τώρα, να χαλαρώσει. Ναι. Τι λοιπόν κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή τι κάνει η πλαστική χειρουργική σε αυτές τις περιπτώσεις, για να βελτιώσουμε την εικόνα, την αισθητική εικόνα του ασθενούς, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ τι περίπτωση είναι, μια γυναίκα καταρχήν εδώ. Λοιπόν, είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει πάνω από 50 κιλά, θα ασχοληθούμε 50 σήμερα. Κιλά, έτσι. Εδώ έχει χάσει 70 κιλά. Με εγχείρηση δεν έχει χάσει. Ναι, οι λεγόμενες εγχειρήσεις βαριατρικής, που είναι είτε αφορούν το δακτύλιο, είτε αφορούν ορισμένες επεμβάσεις στο στομάχι, άλλες τις μικραίνουν, άλλες κάνουν παράγκαψη του στομαχιού με αποτέλεσμα να χάνεις πάρα πολλά κιλά. Όταν λοιπόν χάσουμε πάρα πολλά κιλά, σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, αρχίζει να κρεμάει το δέρμα. Και μάλιστα να κρεμάει από παντού. Δεν κρεμάει μόνο και στο ποπό, κρεμάει. Ακριβώς, κρεμάει από πίσω. Άρα λοιπόν σε τέτοιους ασθενείς δεν αντιμετωπίζονται απλώς με μια απλή κοιλιοπλαστική που ξέρει. Εδώ είναι τώρα δέρμα αυτό που κρέμεται εδώ, Βαγγέλη. Εδώ είναι πριν από το χειρουργείο, είναι πώς έχουμε σχεδιάσει. Αυτό είναι το κομμάτι της κοιλιάς που θα αφαιρεθεί. Αυτό είναι το κομμάτι που θα γίνει λιποαναρρόφηση. Το σημαντικό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα είναι ότι αυτοί οι ασθενείς μόνο με την κοιλιοπλαστική δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη κυκλοτερή λιπεκτομή. Τι είναι κυκλοτερή λιπεκτομή? Αν δούμε την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, αφαιρούμε δέρμα γύρω-γύρω από όλο τον κορμό. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη ποσότητα δέρματος πρέπει να αφαιρέσουμε από το πλάι. Αυτό όλο θα το αφαιρέσει και από το ράμπος, δηλαδή. Είναι 15 εκατοστά. Και για να τονίσω, να δώσω ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, αυτό που αφαιρούμε. Όχι από την κοιλιά. Το άλλο μέρος είναι πολύ μεγαλύτερο, σχεδόν διπλάσιο αυτό που αφαιρούμε από την κοιλιά. Το τονίζω αυτό. Πρέπει να αφαιρεθεί γύρω-γύρω. Αν έχω την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, κοιτάξτε τι θα αφαιρεθεί από πίσω. Εδώ μας κρύβουν τον ποπό, αλλά βλέπετε ότι όλη αυτή η περίσσια θα πρέπει να φύγει. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται μόνο κοιλιά, πρέπει να αντιμετωπιστεί ολικώς. Και όταν το δέρμα, συγγνώμη, ενώνεται, δηλαδή κόβεις 15 πόντους δέρματος και το ενώνεις. Ναι. Τσιτώνεται εκείνο και εκεί το πράγμα. Ακριβώς. Αν μπορέσουμε να δούμε με τις χειρητικές. Πάμε να δούμε πριν και. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι. Το πριν και το μετά. Έτσι, βλέπετε η κοιλιά πώς έχει αλλάξει, βλέπετε ο ομφαλός πώς έχει διαφοροποιηθεί. Τεράστιο. Βλέπετε όλη η περιοχή. Έχει ένα πολύ ωραίο σώμα δεξιά η. Και μάλιστα η αρχίζουν να σχηματίζονται και οι ορθοί κοιλιακοί. Βλέπετε τη μέση γραμμή και βλέπετε αριστερά και δεξιά. Μετά από πόσο καιρό έχουμε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα? Εδώ είναι μετά από ένα μήνα. Μάλιστα. Συγγνώμη, κάτσε μια στιγμή. Μετά από ένα μήνα. Μετά από ένα μήνα. Και είναι η ίδια κυρία από πίσω τώρα. Ακριβώς. Κοιτάξτε πώς φαίνεται από πίσω, η μεγάλη διαφορά. Το εσώρουχο το έχουμε για να τονίσουμε ότι οι τομές. Οι τομές γίνονται χαμηλά. Οι τομές γίνονται χαμηλά και μπορούν και ακόμα. Δεν φαίνονται. Και ένα πολύ λεπτό εσώρουχο να τις καλύψει τελείως. Δηλαδή βγαίνεις με το μαγιό πολύ άνετα στη θάλασσα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπετε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Το τονίζω. Η εποχή δεν ενδείκνεται βέβαια. Εντάξει, η εποχή δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι για 3-4 εβδομάδες δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Στη θάλασσα, μετά το χειρουργείο, έτσι. Βρεχόμαστε, κάνουμε μπάνιο αμέσως, μπορούμε αμέσως, αλλά δεν βρέχουμε τις τομές ποτέ για 3-4 εβδομάδες. Γιατί η τομή μπορεί να ανοίξει όταν μείνει πολλή ώρα μέσα στο νερό. Ο ασθενής με τα χειρητικά φοράει κάποιο κορσέ, κάνει κάτι. Ναι, ακριβώς. Φοράει ένα κορσέ για 4-5 εβδομάδες. Διατροφή, φαντάζομαι, γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτοί οι ασθενείς είναι για μένα ήρωες. Αυτοί οι ασθενείς έχουν αποδειχτεί ότι πάσχουν από παχυσαρκία, έχουν αποδειχτεί ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, πηγαίνουν στους γιατρούς, κάνουν επεμβάσεις. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν είναι ότι αν χάσουν πολλά κιλά, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να κρεμάσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντως, μια στιγμή εδώ βλέπουμε τώρα ότι έχει κρεμάσει, να δούμε την προηγούμενη φωτογραφία. Έχει κρεμάσει, πολύ. Έχει κρεμάσει το στήθος, Βαγγέλη, έτσι. Ναι. Δηλαδή, παίζει ρόλο και το δέρμα. Είναι περιπτώσεις που δεν κρεμάνε τόσο και άλλες περιπτώσεις έχει και αυτό τη σημασία. Ένα 20-30% μπορεί να μην κρεμάσει. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Ακόμα εδώ τώρα τι έχεις κάνει εσύ? Εδώ έχουμε κάνει ανόρθωση και. Έχεις βάλει σιλικόνη εδώ. Έχεις βάλει επίθεμα. Ακριβώς. Γιατί έχουμε βάλει ένθεμα? Γιατί έχει αδειάσει τόσο πολύ το ένθεμα. Έχει αδειάσει τόσο πολύ το στήθος, συγγνώμη, που αν δεν βάλεις ένθεμα σιλικόνης δεν θα σχηματιστεί αυτό το ωραίο, αυτή η ωραία καμπύλη που βλέπετε στο πάνω μέρος. Βαγγελή, να σε ρωτήσω κάτι. Τι ηλικία ήταν αυτή η γυναίκα, ας πούμε? Πόσο ηλικία την έκανες, αν δεις μόνο την αριστερή φωτογραφία? 40. Είναι 28 χρονών. Μόνο? Εδώ πόσο χρόνο την έκανες την κυρία, αν έβλεπες μόνο τη φωτογραφία πριν? 40. Όχι, 24. Όχι. Φαίνεται ότι είναι. 24 χρονών κοπέλα. Η προηγούμενη όχι τόσο, αλλά εδώ. Και πόσα κιλά δηλαδή έχασε, ας πούμε? Εδώ έχασε 55 κιλά. Έχασε 55 κιλά. Και βλέπετε τα σημάδια από την προηγούμενη επέμβαση που είναι, νομίζω, δαχτυλίδι εδώ. Έτσι. Το δαχτυλίδι με το γαστρικό bypass. Έχουν διαφορές. Έχουν διαφορές. Βέβαια δεν είναι της ειδικότητάς μου αυτό. Αυτό το κάνουν οι γενικοί χειρουργοί. Αλλά το δαχτυλίδι. Μειώνεται η όρεξη αισθητά, δηλαδή. Βέβαια. Μαγγέλη, τη συγκεκριμένη επέμβαση την καλύπτουν τα ταμεία? Δυστυχώς όχι. Είναι μόνο στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, ασθενείς που έχουν χάσει πάνω από 50 κιλά
καλύπτεται, καλύπτεται από τα ταμεία. Αλλά ούτε καν η Αμερική ακόμα δεν έχει φτάσει. Α, ναι, πάνω από τα 50 κιλά δηλαδή. 50 κιλά, γιατί θεωρούνται. Πάθηση υπάρχει σε αυτή πλέον. Δεν είναι απλώς τρώει κάποιος. Είναι πάθηση. Και μόνο λίγο γενικά πράγματα ότι είμαστε ένατοι στην παχυσαρκία στον κόσμο. Ένατοι στην Ελλάδα με τη μεσογειακή δίαιτα. Και πρώτοι, άκουσαν, επειδή έχουμε και παιδάκια και οι δύο. Πρώτη σε εφηβική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Αν και υπάρχει μεσογειακή διατροφή, γιατί ακούστε και λίγο ότι... Στον κόσμο, είμαστε τόσο... Είναι τρομερό. Προσέξτε, προσέξτε τα τσίπς, προσέξτε όλα τα έτοιμα φαγητά, προσέξτε. Προσέξτε τη διατροφή. Έχουμε και άλλες εικόνες να δούμε ή... Ολοκληρώσαμε. Απλώς εδώ έχουμε πώς φαίνεται άδειο το στήθος, ενώ έχει κάνει ανόρθωση και πόσο διαφέρει όταν το στήθος βάλουμε και ένθεμα σιλικόνης, γιατί συνήθως αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται και ένθεμα σιλικόνης. Μάλιστα. Και εδώ με το σύνδεσμο βλέπουμε. Ακριβώς, πριν και μετά. Εδώ είναι ένας ασθενής η οποία έχει χάσει μεν πολλά κιλά, ναι, αλλά δεν έχει ξεφουσκώσει όπως οι άλλοι. Γιατί υπάρχουν δύο ασθενείς. Ασθενείς που ξεφουσκώνουν τελείως και κρεμάει τελείως. Οι ασθενείς οι οποίοι. Οπότε εδώ τις έκανες και λίπα αναρρόφηση. Εδώ πέρα. Ακριβώς, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Έκανα και λίπα αναρρόφηση εδώ πέρα. Και έτσι μάζεψε και το δέρμα. Ξεχωριστές εμβάσεις είναι αυτές, Βαγγέλη. Όχι, τα κάνουμε όλα. Λίπα αναρρόφηση, όχι κοιλιοπλαστική. Εδώ γίνει και κοιλιοπλαστική, αλλά γίνει και λίπα αναρρόφηση. Και μετά από πόσες, δηλαδή όταν κάνεις την εγχείρηση, μετά από πόσες. Από ένα μήνα φεύγουν τα ειδήματα κτλ. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες για να δείξει το αποτέλεσμα. Η λιπαναρρόφηση μερικές φορές μπορεί να πάει και έξι. Μάλιστα. Τόσο γρήγορα. Γιατί είχα ακούσει ότι θέλει πιο πολύ διάστημα για να φανεί το τελικό αποτέλεσμα. Και στο νοσοκομείο μένουν δύο με τρεις μέρες. Παρόλο που είναι τεράστια χειρουργία και μεγάλα χειρουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα πάμε να δούμε μόδα, ρολόγια, Βισέτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μετά επανερχόμαστε. Θα είναι μαζί μας σε λίγο και η Άννα Λιβαθινού. Αλλά μετά τις διαφημίσεις θα φάμε σολομό από τα χεράκια της Αμαριλίδος, παρακαλώ πάρα πολύ. Πες το ψέματα, Γιώργο.